Είδατε ότι ακόμη και αυτό που θεωρούμε ότι δεν παλεύεται εύκολα, η τεχνολογία υποχωρεί μπροστά στη θέληση των ανθρώπων. Εμείς θέλαμε να βρεθούμε με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Φαντάζομαι κάτι παρόμοιο ένιωθε και εκείνη και βρεθήκαμε λοιπόν, παρά τις δυσκολίες. Χρόνια πολλά, κυρία Υπουργέ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια Αληθώς πολλά ο όσους μας κύριος. ακούν. Είναι πολύ, το ξέρω. Και εύχομαι πραγματικά να βρούμε τη δύναμη και το συμβολισμό των ιδιαίτερων μέσα από το Πάσχα να αντιμετωπίσουμε αυτά τη δυσκολία που περνάει η χώρα μας και όλος ο κόσμος. Αμήν. Και στους πολλούς είναι και κάποιοι λίγοι που είναι και πολύ δικοί σας άνθρωποι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Το ξέρω. Έτσι. Λοιπόν. Ξέρω από τα μηνύματα αμέσως μετά, ξέρετε, είναι Α, οικογένεια. Ναι, okay, εντάξει, εντάξει. Λογικό. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, φαντάζομαι σας βομβαρδίζουν φίλες σας και φίλοι που έχουν παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για το τι θα γίνει. Ήδη ξέρουμε από αυτές που δεν είναι και τόσο διαρροές πια, αλλά αποκτούν έτσι τον χαρακτήρα μια σίγουρη ημερομηνία, ότι στις 11 του μηνός, για παράδειγμα, γυρνούν τα παιδιά της τρίτης λυκείου, που είναι και το απολύτως λογικό, γιατί την πρεμούρα, να το πω λαϊκά, την έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά έχουν αυτή τη μάχη που πρέπει να δώσουν μέσα στον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε και η Υπουργός. Από εκεί και πέρα έχετε ένα χρονοδιάγραμμα. Ξέρω ότι δεν είναι ανακοινώσιμο, ότι όλα μέχρι την τελευταία στιγμή θα κρίνονται και ενδεχομένως και να ανατρέπονται. Αλλά αυτό που ακούγεται ότι μπορεί, ας πούμε, να μην έχουμε φέτος καν συνέχιση μαθημάτων σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, υπάρχει στο τραπέζι? Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε λίγο περιθώριο ακόμα, χρονικό, πολύ μικρό, γιατί ούτως ή άλλως θα είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Σωστά. Όχι το πλαίσιο της επανόδου στην ομαλότητα, γιατί κανονικότητα νομίζω ότι ίσως δύσκολα μπορούμε να την αποκαλέσουμε ξανά, τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και πάμε να είμαστε συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένοι ήμασταν όταν ανακοινώσαμε και την περικοπή της ύλης. Πολύ σημαντική πληροφορία για τα παιδιά, το 1 τρίτο περίπου το οποίο μειώθηκε. Συγκεκριμένοι επίσης κινόμαστε όταν λέμε ότι τα παιδιά ιδανικά θα έχουν τελειώσει με τις πανελλαδικές εξετάσεις στα μέσα Ιουλίου, που σημαίνει ότι μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσουν. Και αυτό είναι σημαντικό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Πολύζο, και για την ψυχολογία τους, εκτός από την προετοιμασία τους, γιατί ανετράπησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι αρχικοί προγραμματισμοί τους. Άρα υπάρχει προτεραιότητα στα παιδιά τα μεγαλύτερα, ναι, της τρίτης λυκείου και τα μεγαλύτερα παιδιά, και βλέπουμε τι γίνεται με τα μικρότερα. Πρόθεση είναι προφανώς να εξαντληθούν τα περιθώρια έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν τα παιδιά μας στα σχολεία και για την επάνωδο στη μαθησιακή διαδικασία διαζώσης, γιατί αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι η τηλεκπαίδευση με ένα καινούριο τρόπο. Θα μας δώσετε και τα ποσοστά, έτσι, για να δούμε πώς πηγαίνει και θα δούμε και τι γίνεται και με τις ταμπλέτες που μοιράζετε. Γιατί υπάρχει και εκεί μια γκρίνια, αλλά πάμε πρώτα να ολοκληρώσουμε το χρονοδιάγραμμα. Άρα, μόλις πάρουμε το πράσινο φως από τους ειδικούς και την τελική απόφαση προφανώς που θα έχει ο Πρωθυπουργός σε κάθε μεγάλη απόφαση που έχει να κάνει με αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, θα είμαστε σε θέση να ξεδιπλώσουμε το σχέδιο επανόδου που έχει προφανώς άξονα την προστασία της υγείας, παιδιών, εκπαιδευτικών, αλλά και όλου του πληθυσμού που συνδέεται με το σχολείο, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, είναι όλοι όσοι είναι πέριξ της σχολικής πραγματικότητος, και βέβαια το να μπορέσουμε να καλύψουμε ό,τι μπορεί να καλυφθεί από την ύλη, με τη δυνατότητα παράτασης της σχολικής χρονιάς, και βέβαια μια πιθανή μετακύληση, αν χρειαστεί, κομματιού της ύλης στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς. Ανοιχτό και το ενδεχόμενο προφανώς το να ξεκινήσουν τα σχολεία νωρίτερα, για να μπορέσει να γίνει ακόμα καλύτερη και ομαλή η μετάβαση των παιδιών πλην της τρίτης λυκείου, των παιδιών από τη μία τάξη στην επόμενη. Άρα, προτεραιότητα στα παιδιά της τρίτης λυκείου, στα μεγαλύτερα παιδιά, και έπονται οι αποφάσεις για τα παιδιά του δημοτικού και των νηπιαγωγείου, και βέβαια προτεραιότητα απόλυτη η διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων περίπου στο χρονικό περιθώριο το οποίο έχουμε θέσει και με. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πανελλαδικές πάνε εκεί στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου για να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο, κυρία Υπουργέ. Κάπως έτσι. Μέσα στον Ιούνιο, για να μπορέσει περίπου οι πανελλαδικές, ξέρετε πόσο έτσι χρειάζονται και για τα βασικά μαθήματα και αμέσως μετά για τα υπόλοιπα μαθήματα. Οπότε, για να τελειώσουν γύρω στα μέσα Ιουλίου, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την έναρξη. Την έναρξη. Αυτό πάντως ωραία. Είναι σημαντικό. Επαναλαμβάνω.
Ναι. Και για τα παιδιά και τους γονείς, για να ξέρουν περίπου πώς κινούμαστε, λίγες μέρες πριν, μετά από αυτό το οποίο ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένο και γίνεται κάθε χρονιά, και να μπορέσουν ούτως ή άλλως να κάνουν το μετέπειτα προγραμματισμό τους για το καλοκαίρι τους. Καταλαβαίνουμε και την αναστάτωση που φέρνει στα νοικοκυριά, μια επάνωδο σε κανονικότητα που θα κρατάει όμως τα παιδιά στο σπίτι, άλλο άλλος πρέπει ο γονιός να πάει να ανοίξει το μαγαζί του, δεν λέω για τον δημόσιο υπάλληλο που έτσι κι αλλιώς πηγαίνει ή πηγαίνει, εν πάση περιπτώσει, με μια συχνότητα στη δουλειά του. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, έχουμε δεν έχουμε παιδιά, ούτε εσείς ούτε εγώ έχουμε παιδιά, αλλά το καταλαβαίνουμε, ότι τα παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου παίζουν με έναν τρόπο που τα φέρνει πολύ κοντά, που αγκαλιάζονται, που ιδρώνουν, που μιλούν πολύ κοντά το ένα στο πρόσωπο του άλλου. Όλα αυτά λοιπόν που θέλουμε να αποφύγουμε, θα τα έχουμε. Γι' αυτό και γίνεται, φαντάζομαι, μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει δημοτικά και νηπιαγωγεία να επαναλειτουργήσουν. Έτσι. Κάθε περίπτωση, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό από την αρχή της αντιμετώπισης αυτού του ιού, μια μεγάλη κουβέντα με τον ΕΟΔΗ, στο επίπεδο δηλαδή του Υπουργείου. Έκανα μία συνάντηση διαδικτυακή προχθές με όλους τους ειδικούς, γιατρούς και ψυχολόγους, έτσι ώστε να υπάρχουν πολύ αναλυτικές οδηγίες για τα σχολεία, για τον διευθυντή της κάθε μονάδος, για τους γονείς και τα παιδιά και βέβαια τους εκπαιδευτικούς μας και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στα ελληνικά σχολεία μας, στις ελληνικές σχολικές μονάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε, όπως είπα, να διασφαλίσουμε όσο γίνεται το χώρο στον οποίο τελείται το μάθημα, προφανώς με τις συνθήκες αερισμού, καθαρίσματος, επισταμένης ούτως ή άλλως καθαριότητας και βέβαια και τους κανόνες που τα παιδιά μας ήδη γνωρίζουν στο τι πρέπει να κάνουν για το καθάρισμα, για το κλείσιμο των χεριών. Παραμένει βασική προτεραιότητα ούτως ή άλλως στην αντιμετώπιση του ιού, όπως λένε οι ειδικοί, και αυτούς ακούμε. Και βέβαια οτιδήποτε άλλο κριθεί ως προτεραιότητα για την επάνωδο στη σχολική τάξη. Άρα, να γνωρίζουν όλοι, αντιλαμβάνομαι τους προβληματισμούς, παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο, ξέρω τις αγωνίες των γονιών και των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας, αλλά τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν θα είναι προφανώς προς όφελος όλων μας και βέβαια των παιδιών που επιστρέφοντας στη σχολική πραγματικότητα, ειδικά των μεγαλύτερων παιδιών, μπορούν να λύσουν και κάποιες απορίες με τους εκπαιδευτικούς τους και να πάνε ειδικά τα παιδιά της τρίτης λυκείου στις πανελλαδικές με μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Πάμε να δούμε και τι απολογισμό έχουμε μέχρι τώρα για την τηλεεκπαίδευση. Πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα? Έβλεπα πριν βγούμε, κάθε φορά ξέρετε θέλω να έχω έτσι επικαιροποιημένη ενημέρωση, έβλεπα πριν βγούμε τα στατιστικά για τις ψηφιακές τάξεις. Έβλεπα λοιπόν ότι η ηλεκτρονική τάξη έχει πάνω από 500.000 αυτή τη στιγμή ψηφιακές τάξεις και αυτό αντικατοπτρίζεται και από τα νούμερα εγγραφής των μαθητών. 1.096.000 μαθητές έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 192.000 είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, από το δημόσιο σχολείο και από το ιδιωτικό σχολείο και αναπληρωτές. Είναι τεράστιοι αριθμοί και βέβαια οι αριθμοί ίσως να μην σήμαιναν κάτι σε κάποιους που τους ακούν αν δεν μεταφράζονταν σε αυτό που σας είπα πριν. Ψηφιακές τάξεις, εκατοντάδες χιλιάδες και με την E-Class, την ηλεκτρονική τάξη, και την E-Me, η δεύτερη επιλογή, και βέβαια και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, σαν για αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Προστίθεται καθημερινά με τεράστιο ρυθμό, πριν από το Πάσχα ήταν περίπου 70% η αύξηση, ηλεκτρονικές, live, ζωντανές δηλαδή, τάξεις ψηφιακές, οι οποίες είχαν σαν προτεραιότητα την τρίτη λυκείου, αλλά τώρα πλέον δίνονται σε όλα τα παιδιά και λυκείου, γυμνασίου, δημοτικού και σε συνδυασμό και με την εκπαιδευτική τηλεόραση, η οποία έχει υψηλότατα ποσοστά παρακολούθησης και με πολύ πλούσιο πλέον πρόγραμμα. Έχουμε προσθέσει δραστηριότητες, έχουμε προσθέσει ξένες γλώσσες. Προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά αυτή τη στήριξη όλο αυτό τον καιρό που είναι αναγκασμένα να μείνουν στο σπίτι. Μάλιστα. Τώρα, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες για τις περίφημες ταμπλέτες. Ναι. Οι εκπαιδευτικοί, αν κάνουν μια μαθηματική πράξη, λένε, το είχαμε και εμείς σαν ρεπορτάζ, ότι αντιστοιχεί μια ταμπλέτα να 45 μαθητές ή τέλος πάντων προκύπτουν διάφοροι μαθηματικοί τύποι στο πώς να τα υπολογίσει αυτά. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι ευτυχώς στην ελληνική κοινωνία, είτε επειδή έχει την επάρκεια η οικογένεια, είτε γιατί υπάρχουν προγράμματα, υπάρχει τεχνολογία. Αυτά θα κατευθυνθούν σε όλους, απευθύνονται σε όλους ή στα παιδιά τα μη προνομιούχα. Αυτά τα εργαλεία εννοώ, έτσι, τις ταμπλέτες.
Πάμε λοιπόν να διαχωρίσουμε τις δύο περιπτώσεις αυτή τη στιγμή, με την υποσημείωση αλλά και την υπομονή που θέλω να δείξουν όλοι, γιατί πρώτα απ' όλα ήταν αχαρτογράφητα νερά. Αντιδράσαμε άμεσα σε μια αυτονόητη, εγώ σας λέω, επίκληση στο ζήτημα, της ύπαρξης τεχνολογικού εξοπλισμού και της επιμόρφωσης. Δεν αφήνω αυτό στην άκρη. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι η εκπαιδευτική μας με πολύ γοργούς ρυθμούς, με τη βοήθεια των στελεχών εκπαίδευσης, των συντονιστών, των διευθυντών εκπαίδευσης και των διευθυντών των σχολείων που ήταν καθημερινά εκεί, επιμορφώθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία, και δεσμεύομαι και από το κανάλι σας ότι θα έχουν τη δυνατότητα για επιμόρφωση συστηματική και δομημένη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Πάω στα ταμπλέτ. Υπήρξαν λοιπόν δύο δυνατότητες. Μία μέσα από τις δωρεές, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρχικές δωρεές περίπου 10.000 τάμπλετ, οι οποίες κατευθύνθηκαν σε νομούς, οι οποίοι πράγματι αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη. Ήταν ελληματική, εν πάση περιπτώσει. Στα φτώχεια, και αυτό με επίσημες στατιστικές ούτως ή άλλως μελέτες. Και σε δεύτερο χρόνο πρέπει να σας πω ότι κινητοποιήσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο αφορά όλες τις περιφέρειες, για να μπορούν να δοθούν tablets στα σχολεία. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά πηγαίνουν στα σχολεία. Και η πρώτη περίπτωση των δωρεών δίνονται σε παιδιά τα οποία όμως επιστρέφουν στο σχολείο, δηλαδή αυτή θα είναι χρήση και για τα επόμενα παιδιά που θα το χρειάζονται, αν δεν υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός στο σπίτι. Και η δεύτερη περίπτωση από το ΕΣΠΑ αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό της σχολικής μονάδος. Άρα, μπορέσαμε μέσα στο χρόνο, στα δημοσιονομικά πλαίσια που υπήρχαν και στα περιθώρια που ούτως ή άλλως η διοίκηση βάζει, να αντιδράσουμε, πολλές φορές ανατρέποντας και το προσδοκόμενο χρονικό διάστημα, όπως ήταν αυτό που τρέχει για το ΕΣΠΑ. Ξέρω ότι υπάρχουν απαιτήσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν προσδοκίες. Συνεχώς θα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε τις ανάγκες των σχολείων μας και για την εφαρμογή της εξαποστάσεως αλλά και για την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων να μπορούμε να τις ικανοποιούμε. Να πάμε σε δύο ερωτήματα. Κάποιοι που δεν ξέρω αν έχουν μόνο φαντασία, γιατί θα μπορούσε να είναι και ρεαλιστικό, λένε έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο, επειδή αλλάζει και ο καιρός, να γίνουν μαθήματα στην αυλή, στο ύπαιθρο. Αυτά μπαίνουν ως σενάρια ή απορρίπτονται? Θα έλεγα ότι είναι σενάρια που αυτή τη στιγμή στη σχολική ζωή, έτσι στην ελλαδική, δεν είναι πράγμα το οποίο εύκολο μπορεί να οργανώσεις. Έχουμε ζήσει στη σχολική τάξη και ούτως ή άλλως και ο αύριος χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος. Θα ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Άρα δεν είναι ένα ισχυρό σενάριο σήμερα. Σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάσουμε. Μπορεί να έχει γίνει σε κάποιους άλλους χώρους με άλλες συνθήκες, αλλά σίγουρα με τις συνθήκες τις οποίες ξέρουμε εδώ ως σχολική ζωή, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζουμε. Όμως, επαναλαμβάνω και είναι σημαντικό. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, όχι αυτό που θα πω εγώ, είναι σημαντικό αυτό το οποίο μας λένε οι ειδικοί. Ότι όλες οι οδηγίες οι οποίες θα δοθούν για την καλύτερη διαχείριση χώρου και την προστασία των παιδιών και εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική τάξη θα εφαρμοστούν. Και θα είναι πολύ σαφείς ούτως ή άλλως οι οδηγίες που θα σταλούν στα σχολεία για το τι κάνουμε για να διασφαλίσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Πάντως, να το πω γιατί όλοι έχουμε φίλους που έχουν παιδιά, τα μικρά παιδιά που νομίζαμε όλοι ότι θα είναι Ταλιμπάν, θα γκρέμιζαν το σπίτι, δεν θα άντεχαν τον εγκλισμό. Ναι. Νομίζω ότι στην πλειοψηφία τους είναι απόλυτα συνεργάσιμα και έχουν κατανοήσει πλήρως τι σημαίνει όλο αυτό που περνάμε. Δηλαδή, έτσι, όποιον και να ρωτήσω που έχει παιδιά, μου λέει αυτό και εκπλήσωμαι πολύ ευχάριστα. Έτσι είναι. Εγώ το διαπιστώνω με τα νύψια μου, πρέπει να σας πω, τα οποία είναι δευτεροτικού και νηπιαγωγείο, αλλά είναι χαρακτηριστικά μικρές ηλικίες, οι οποίες πράγματι ο εγκλισμός αυτή την ηλικία και η μη δυνατότητα του να παίξεις με την παρέα σου, με το φίλο σε όλες τις ηλικίες, βέβαια, αλλά φανταστείτε τώρα στα μικρά μας, τα οποία έχουν μάθει να κινούνται, να παίζουν. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τους δυσκολεύουν και όμως βλέπω ότι τα παιδιά, επειδή είναι τόσο προσαρμοστικά τα παιδιά, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό το ότι μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα, αξιοποιούν. Βλέπω τι κάνουν με την τηλεκπαίδευση, με τα σχολεία τους. Αξιοποιούν, περνάνε τις πρωινές τους ώρες στην οθόνη, κάνουν τις εργασίες τις οποίες θέλουν οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό και συνεχίζω να παροτρύνω τους εκπαιδευτικούς. Τους ευχαριστώ που το προσπάθησαν, που έβαλαν πλάτη σε αυτό. Συνεχίζω να τους παροτρύνω να δίνουν στα παιδιά συνεχή κίνητρα καθημερινά, έτσι ώστε να προχωρούν, να παρακολουθούν την ύλη τους και έτσι να τους στηρίζουμε και ψυχολογικά εκτός από το κομμάτι της ύλης.
Νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει και τους γονείς, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή τη στιγμή και το ρόλο του Έτσι. εκπαιδευτικού στο σπίτι. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τις αντιδράσεις που καταγράφονται ήδη για το πολυνομοσχέδιο που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση. Δημήτρης Παπαποστόλου, πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας στη Λάρισα. Ατόπιμα και μεθοδευμένη χρονικά απόφαση προκειμένου η κυβέρνηση να περιορίσει τις αντιδράσεις. Και δεν το ακούτε μόνο από εκείνο, τώρα σας λέω κάτι που προκύπτει τοπικά ως σχόλιο. Τα ακούω όλα τα σχόλια με σεβασμό, πρέπει να σας πω, ειδικά από πεπειραμένα στελέχη της εκπαίδευσης, όπως είναι και ο συγκεκριμένος που αναφέρατε. Ούτως ή άλλως μιλάμε για μια διαβούλευση, μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έχουμε το χρόνο και θα έχουμε όλο το χρόνο και τη δυνατότητα και τώρα έτσι που είμαστε περισσότερο έτσι και στο σπίτι και διαδικτυακά να συνεισφέρουμε σε όλο αυτό το δημόσιο διάλογο που θα γίνει σε κάθε άρθρο, σε κάθε διάταξη και πραγματικά παροτρύνω τον κόσμο να μπαίνουν μέσα σε μια πολύ εύκολη πλατφόρμα για την κατάθεση όλων των απόψεων. Θα τις διαβάσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από την άλλη, υπάρχουν βασικοί στόχοι. Οι στόχοι δηλαδή του εμπλωτισμού των προγραμμάτων, των ορολόγιων προγραμμάτων, με νέες θεματικές, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ΕΦΖΙΝ, με την κοινωνική ενσυναίσθηση, με το κομμάτι του σεβασμού στον άλλον, την επιχειρηματικότητα. Όλα τα θέματα τα οποία γύρω-γύρω από το σχολείο υπάρχουν. Και είναι καλό τα παιδιά μας να μαθαίνουν και εντός του σχολείου για αυτά. Το θέμα της δημιουργικής απασχόλησης μέσω των αγγλικών και στον νηπιαγωγείο. Δεν μιλάμε για εκμάθηση ή διδασκαλία. Ξέρουμε καλά ποιοι είναι οι στόχοι του νηπιαγωγείου. Με παρουσία της νηπιαγωγού, το να μπορεί να απασχολείται και το παιδί με αγγλικά, νομίζω ότι είναι στη θετική κατεύθυνση. Η αύξηση των ωρών στην πληροφορική, στις ξένες γλώσσες, στη φυσική αγωγή είναι ζητούμενο, όπως και η ενίσχυση των κλασικών γραμμάτων. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να δημιουργεί προβληματισμό η αύξηση των μαθημάτων στο γυμνάσιο, όμως μιλάμε από 4 μαθήματα για 7, ήταν πολύ περισσότερο στο παρελθόν. Και βέβαια στο Λύκειο μειώνουμε τους προσανατολισμούς από 4 στους πάμε 3. Νομίζω είναι καλό μέτρο για την οργάνωση γενικά της Τρίτης Λυκείου. Και θα προσπαθήσουμε και με τα επόμενα νομοσχέδια όλο το κομμάτι και της οργάνωσης της διοίκησης, αλλά και το κομμάτι του ουσιαστικού που έχει να κάνει με τα προγράμματα σπουδών. Θα αλλάξουν, το ΙΕΠ είναι στη διαδικασία να τα αλλάξει. Τα βιβλία. Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα δούμε νέα προγράμματα σπουδών και νέα βιβλία. Σημαντικές αλλαγές θεωρώ. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν μένετε μονικά σε ό,τι έχετε σχεδιάσει. Λέτε, ακούμε τα πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε αλλαγές. Να τις δούμε, να τις ζυγίσουμε, να τα δούμε όλα πάντως. Κάναμε προτάσεις σε ένα νομοσχέδιο, προτάσεις οι οποίες έχουμε να κάνουμε από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, τουλάχιστον στο πεδίο τουλάχιστον που παρακολουθώ. Και λόγω αρμοδιότητος. Λέμε ότι είναι προτάσεις οι οποίες προέκυψαν και μέσα από πολλές ζυμώσεις και διάλογο με άτομα στο πεδίο, μέσα στην πραγματικότητα της καθημερινότητας του σχολείου. Και βέβαια περιμένουμε, θα σας πω έτσι, με μεγάλη έτσι προθυμία και θετική διάθεση τα σχόλια, τα οποία θα λάβουμε και στη διαβούλευση. Είναι όμως μια πρόταση την οποία θεωρώ ότι πρέπει να την κοιτάξουμε όλοι καλοπροαίρετα. Να δούμε τα θετικά που αφήνει και για το ζήτημα των αναπληρωτών, για την έγκαιρη κάλυψη των κενών για την άλλη χρονιά. Επαναφορά διπλής μοριοδότησης ήταν ένα αίτημα. Το ζήτημα ότι μειώνεται η διάρκεια των πινάκων από 3 σε 2 χρόνια ήταν και αυτό ένα αίτημα ούτως ή άλλως της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και να πάμε να αξιολογήσουμε και τα υπόλοιπα τα οποία θέτουμε σε διαβούλευση. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε με το θέμα της ημέρας, το πολιτικό θέμα της ημέρας. Μιλώ με έναν άνθρωπο που αυτούς τους σχεδόν 10 μήνες που είναι στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, τίμησε την θέση της, εσείς δηλαδή, και μου είναι πολύ δυσάρεστο τώρα να σας βάζω να απολογηθείτε για αυτή την κατάργηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης. Για την κατάργηση αυτή ζητά εδώ και τώρα την παρέτηση, την αποπομπή Βρούτσι ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης εδώ και ώρες, γιατί προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι προφανώς έγινε με επανέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού η ακύρωση αυτού του προγράμματος. Θέλω το σχόλιο σας, κυρία Υπουργέ. Εγώ πρέπει να σας πω, κύριε Πολύζο, δεν το βλέπω σαν απολογία, αλλά το βλέπω σαν λογοδοσία. Το βλέπω δηλαδή ότι όταν έχουμε όλα τα στοιχεία, όταν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η λογική αυτών των προγραμμάτων, είναι προγράμματα τα οποία τρέχουν από ευρωπαϊκά χρήματα, ήταν δηλαδή αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρημάτων. Όχι μόνο για να στηριχθεί το εισόδημα του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, αλλά να αναβαθμιστούν και οι ψηφιακές δεξιότητες. Αφού λοιπόν αυτά τα προγράμματα αξιολογήθηκαν
και βρέθηκαν ότι δεν ήταν στο επίπεδο το οποίο εμείς θα θέλαμε για το επιστημονικό δυναμικό μας, νομίζω ήταν μια πολύ θαραλέα και πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία ελήφθη, έτσι ώστε να μην προχωρήσουν. Τα 600 ευρώ θα δοθούν στους επιστήμονες και όλα τα ΚΕΚ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα αξιολογηθούν, έτσι ώστε το παρεχόμενο εκπαιδευτικό, αν θέλετε, υλικό και οτιδήποτε δίνεται στους εκπαιδευμένους να είναι υψηλότερο επίπεδο. Άρα, γρήγορη παρέμβαση σε ένα πρόγραμμα ή σε προγράμματα τα οποία ευρέθησαν, αξιολογήθηκαν ότι δεν ήταν στο ανώτατο επίπεδο που θα θέλαμε για τους επιστήμονές μας. Και εδώ να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Μιλάμε για μια περίοδο που γίνονται πράγματα με μεγάλη ταχύτητα. Γίνονται με μεγάλη ταχύτητα. Καλά, πάντως επειδή το άκουσα και από τον κύριο Βρούτσι αυτός, ότι γίνονται σε χρόνο μηδέν, λαμβάνονται οι αποφάσεις, δεν μπορεί να είναι άλοθη για τόσο μεγάλες αστοχίες όμως. Θέλω να πω και το δικό σας Υπουργείο σχεδίασε κάτι πολύ δυσκολότερο, το να διατηρήσει ζωντανές τις τάξεις με ηλεκτρονικό τρόπο σε μια χώρα που δεν είχε καμία τέτοια παράδοση, έτσι. Και το κάνατε όταν ήσασταν έτοιμοι, δεν το κάνατε βιαστικά, γιατί σας κουνούσαν αρκετοί το δάχτυλο, γιατί καθυστερεί η τηλεεκπαίδευση. Οπότε δεν το αναγνωρίζω σε επαρκές άλοθη αυτό, ότι σε ελάχιστο χρόνο σχεδιάστηκαν όλα. Είναι όμως μια πραγματικότητα, αν παρακολουθήσουμε λίγο το χρονοδιάγραμμα λήψης απόφασης, ότι και για αυτό το κομμάτι της τηλεκπαίδευσης και της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων, το οποίο οφείλει να είναι υψηλότερο επίπεδο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως έχουν περάσει και πολλά χρόνια στα θερανία, μπορούν να αξιολογήσουν τι σημαίνει ένα υψηλό επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και έτσι κι αλλιώς ήταν και ζητούμενο συνδικαλιστικά, το βάζαν αυτό, έτσι. Το ίδιο θέλουμε και για τους εκπαιδευτικούς μας, σας είπα πριν, και θέλουμε να είναι υψηλότερο το επίπεδο επιμόρφωσης στην οποία θα προσφέρουμε. Αλλά για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι γίνεται έγκαιρα η διόρθωση μιας αστοχίας και ακόμα περισσότερο ότι δίνεται ευκαιρία να αξιολογηθούν όλα αυτά τα ΚΕΚ για το παρεχόμενο έργο το οποίο ούτως ή άλλως δίνουν, έτσι ώστε να αποφευθεί αυτό το οποίο συνέβη και βέβαια να διορθωθεί και ένα, αν θέλετε, μια παθογένεια ετών. Αυτοί λοιπόν που αυτή τη στιγμή κουνούν το χέρι, χερέκακα θα έλεγα, θα έπρεπε ίσως να σκεφτούν με κάποια λογική αυτοκριτικής τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια για το ζήτημα των ΚΕΚ. Μιλάω για την αμέσως προηγούμενη κυβέρνηση, για τις πλατφόρμες στις οποίες ψέγει αυτή τη στιγμή και τα ΚΕΚ, τα οποία όμως δεν έκανε τίποτα τον προηγούμενο καιρό. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Υπουργέ, στο επανειδήν. Χρόνια πολλά και πάλι. Γεια σας. Πολλά.